Αυτό το βίντεο δεν δείχνει μόνο ένα ψεύτικο ατύχημα και μία απόπειρα ασφαλιστικής απάτης, αλλά αποδεικνύει επίσης πόσο αδίστακτοι και απερίσκεπτοι είναι κάποιοι άνθρωποι με τη ζωή τους και τη ζωή των θυμάτων τους, προκειμένου να αποκτήσουν χρήματα. Σήμερα όμως θα σας δείξουμε ακόμα πιο απροκάλυπτους και θρασίτατους απατεώνες, που επίσης πιάστηκαν από την κάμερα να διαπράττουν εγκλήματα. Οπότε μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Αξίζει να γνωρίζετε. Ας ξεκινήσουμε με έναν απολύτως αδίστακτο απατεώνα που εκμεταλλεύτηκε ξεδιάντροπα τη δωρεά ενός φιλανθρωπικού ιδρύματος. Η απάτη αυτή αποκαλύφθηκε από αυτές τις μυστικές βιντεοσκοπήσεις, οι οποίες εκ πρώτης όψεως φαίνονται αδιάφορες. Βλέπετε απλώς έναν άνδρα ονόματι Justin Perez Gordo να περπατάει στον γκαράζ του και να μεταφέρει μερικά πράγματα. Όμως με το ιστορικό του Justin, αυτά τα βίντεο είναι κάτι παραπάνω από κανονικά. Μόλις λίγους μήνες πριν, ο Justin Perez είχε εμφανιστεί με αυτόν τον τρόπο που βλέπετε σε ένα τηλεοπτικό σόου. Σε μία συνέντευξη, όχι μόνο προσποιήθηκε ότι ήταν παράλυτος, αλλά είπε επίσης ότι είχε υποστεί μία αναστρέψιμο τραυματισμό ως πρώην στρατιώτης του Αμερικανικού στρατού κατά τη διάρκεια του πολέμου. Ως αποτέλεσμα, το Homes for Our Troops, ένα ίδρυμα για βετεράνους με αναπηρία, του χορήγησε ένα πλήρες σπίτι με έπιπλα προσαρμοσμένα στις ανάγκες ενός χρήστη αναπηρικού αμαξιδίου. Το κόστος ανήλθε στο ποσό των 380.000 δολαρίων. Όταν οι προσεκτικοί γείτονες παρατήρησαν την απάτη του υποτιθέμενου χρήστη αναπηρικού αμαξιδίου, επικοινώνησαν με την οργάνωση και τους έδειξαν το βίντεο. Αλλά πριν προλάβουν να πιάσουν τον απατεώνα, αυτός και η οικογένειά του εξαφανίστηκαν ξαφνικά χωρίς να αφήσουν ίχνη. Ας συνεχίσουμε με αυτό το βιντεοσκοπημένο υλικό, το οποίο υποτίθεται ότι θα θύμιζε σε ένα ζευγάρι από τη ΣΥΠΑ την πιο όμορφη μέρα της ζωής τους. Όταν όμως η Κρίστα Ράιλι και ο σύζυγός της είδαν για πρώτη φορά το βίντεο του γάμου τους, έβλεπαν συνεχώς έναν άνδρα με πράσινο πουκάμισο. Το ασυνήθιστο με τον καλεσμένο του γάμου είναι ότι ήταν εντελώς άγνωστο στο ζευγάρι. Ο υποτιθέμενος καλεσμένος τρύπωσε θρασίτατα στο πάρτι τους, φλέρταρε με τις γυναίκες, ήπιε δωρεάν ποτά και κατά τα άλλα φαινόταν να περνάει πολύ καλά εις βάρος της νύφης και του γαμπρού. Το γεγονός ότι υπήρχε πράγματι ένας wedding crasher στο γάμο ενόχλησε τόσο πολύ την Κρίστα που άρχισε να ψάχνει ενεργά τον ένοχο στο Facebook. Όταν ένας τηλεοπτικός σταθμός αντιλήφθηκε την υπόθεση, βοήθησε το νεαρό ζευγάρι στην αναζήτησή του και ο εισβολέας του γάμου εμφανίστηκε τελικά από μόνος του για να ζητήσει συγγνώμη. Για την επόμενη υπόθεση πηγαίνουμε στην πρωτεύουσα της Τσεχίας, στην Πράγα, όπου μια ομάδα YouTuber με την ονομασία Honest Guide έχει θέσει ως αποστολή της να βρίσκει απατεώνες που ξεγελούν τουρίστες. Σε ένα βίντεο παρατήρησαν διάφορους άνδρες που προσφέρονταν να αλλάξουν χρήματα σε τουρίστες στο δρόμο σε πολύ πολύ καλύτερη ισοτιμία από ό,τι στα επίσημα ανταλλακτήρια. Οι εγκληματίες ήταν τόσο πονηροί στην ανταλλαγή χρημάτων που τα θύματα αντιλαμβάνονταν ότι είχαν εξαπατηθεί μόνο όταν ήταν πολύ αργά. Για τα ευρώ ή τα δολάρια τους, δεν είχαν λάβει τσεχικές κορώνες, αλλά λιγότερο πολύτιμα ρουμανικά χαρτονομίσματα ή ρούβλια Λευκορωσίας, τα οποία απλώς μοιάζουν με τις τσεχικές κορώνες. Όταν οι δύο άνδρες συνελήφθηκαν επαυτοφόρο, φυσικά αρνήθηκαν τα πάντα. Όμως χάρη στα αποδεικτικά στοιχεία του βίντεο και οι δύο τελικά καταδικάστηκαν. Όμως πάντα επινοούνται νέες απάτες από τους απατεώνες για να πάρουν τα μετρητά των τουριστών. Σε μια άλλη απάτη, αυτός ο τύπος με το μαύρο πουκάμισο έτυχε προφανώς να σταθεί δίπλα στα θύματά του στο ATM και προσποιήθηκε ότι θα έκανε και αυτός ανάληψη μετρητών, αν και στην πραγματικότητα απλώς περίμενε. Όταν οι δύο Αμερικανίδες δίπλα του είχαν τελειώσει, τις πλησίασε και τις ρώτησε με φιλικό τρόπο αν θα αντάλλαζαν μαζί του μεγάλα χαρτονομίσματα με μικρότερα. Αν και οι γυναίκες αρχικά δίστασαν, τελικά ενέδωσαν. Όταν όμως ήρθε η ώρα να παραδώσουν τα χρήματα, οι YouTubers επενέβησαν και έπιασαν τον απατεώνα να προσπαθεί να ανταλλάξει τα χαρτονομίσματα των τουριστών με δικά του μικρότερης αξίας. Πολλοί λένε ότι οι τουρίστες φταίνε όταν μπαίνουν σε τέτοιες συμφωνίες στο δρόμο. Εσείς τι πιστεύετε? Γράψτε μας στα σχόλια τη γνώμη σας. Η επόμενη απάτη στη λίστα μας είναι πραγματικά απίστευτη. Είναι όχι μόνο εξαιρετικά θρασίτατη, αλλά κόστισε ακόμα και ανθρώπινες ζωές. Ο γυναικολόγος Dr. James Anil Ramdin εργάστηκε για αρκετές δεκαετίες σε νοσοκομεία και ομαδικά ιατρία στη Νότια Αφρική και την Αγγλία, παρόλο που δεν είχε άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος. Και αυτό διότι σοβαρά επαγγελματικά του παραπτώματα σε περισσότερες από 300 περιπτώσεις, τα οποία προέκυψαν από λανθασμένες διαγνώσεις και θεραπείες, οδήγησαν στην ανάκληση της άδειας άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος. Μάλιστα, χρειάστηκε να λογοδοτήσει για αυτό αρκετές φορές στο δικαστήριο και να πληρώσει αρκετά πρόστιμα. Παρ' όλα αυτά, συνέχισε να χειρουργεί και να θεραπεύει αδαείς ασθενείς που εμπιστεύτηκαν τη ζωή του στο λάθος γιατρό. Αυτό συνέβη και με την Αφρικανή Νάντι, η οποία τον επισκέφτηκε επειδή είχε διαγνωστεί με καρκίνο. Ο γιατρός τη συμβούλευσε τότε να υποβληθεί σε εγχείρηση για την αφαίρεση του όγκου. Μια τολμηρή ιδέα, η οποία εκ των υστέρων αποδείχτηκε εξαιρετικά μοιραία για την ασθενή.
Επιπλέον, ο ψεύτικος γιατρός απέτησε ένα τρομακτικό ποσό, γι' αυτό και η Νάντι αναγκάστηκε να πουλήσει το σπίτι της. Κατά τη διάρκεια της επέμβασης, ωστόσο, παρουσιάστηκαν επιπλοκές και η Νάντι χρειάστηκε να περάσει αρκετούς μήνες στο νοσοκομείο, όπου η κατάστασή της επιδεινώθηκε εξαιρετικά. Όταν ένα τηλεοπτικό συνεργείο πήγε για να ερευνήσει την υπόθεση, αποκάλυψε τον γιατρό και μάλιστα τον είδε να κάνει ανάρμοστα σχόλια σε μια γυναίκα ασθενή, να της την πέφτει και να έρχεται πολύ κοντά της σωματικά κατά τη διάρκεια μιας κρυφής λήψης βίντεο. Χάρη σε αυτό το υλικό και τις σαφείς αποδείξεις για την κακομεταχείριση της Νάντι, ο γιατρός σύντομα θα δικαστεί ξανά για τις φρικτές πράξεις του. Δυστυχώς για την Νάντι, η αποκάλυψη του γιατρού ήρθε πολύ αργά καθώς πέθανε κατά τη διάρκεια που αυτή γινόταν. Όμως οι θρασίδηλοι απατεώνες δεν παραμονεύουν μόνο στα νοσοκομεία, στις τουριστικές πόλεις ή στο διαδίκτυο, αλλά μερικές φορές τους αφήνουμε να μπουν στα ίδια μας τα σπίτια χωρίς να το ξέρουμε. Προκειμένου να ξεσκεπάσει αυτούς ακριβώς τους ενόχους, μια τηλεοπτική ομάδα δοκίμασε λοιπόν τεχνίτες για την ειλικρίνειά τους σε ένα τηλεοπτικό πείραμα. Για να γίνει αυτό, χάλασαν μια γκαραζόπορτα με ένα μικρό χερούλι ώστε να μην κλείνει πλέον αυτόματα. Στη συνέχεια, ο δημοσιογράφος, ο οποίος υποδιόταν τον ιδιοκτήτη του σπιτιού, κάλεσε τεχνίτες να μπουν στο σπίτι για να λύσουν το πρόβλημα. Η επίσκεψη θα έπρεπε στην πραγματικότητα να διαρκέσει μόνο μερικά δευτερόλεπτα, να μην απαιτεί εργαλεία και να κοστίζει αντίστοιχα πολύ λίγο. Όταν έφτασε ο πρώτος τεχνίτης για τον γκαράζ, ανακάλυψε και αυτός γρήγορα τη βλάβη και τη διόρθωσε σε δίκαιη τιμή. Ωστόσο, δεν ήταν όλοι οι τεχνίτες τόσο σωστοί. Ένας από τους επόμενους τεχνίτες αναγνώρισε επίσης άμεσα το πρόβλημα, αλλά αντί για να το λύσει, προσπάθησε να κάνει τη γυναίκα να πιστέψει ότι υπήρχε πολύ μεγαλύτερη ζημιά, η οποία κόστιζε 720 δολάρια. Όταν η ιδιοκτήτρια του σπιτιού αποκάλυψε ότι ήταν δημοσιογράφος, ο απατεώνας τεχνίτης ένιωσε ότι πιάστηκε και έφυγε γρήγορα. Σε αυτό το σημείο πρέπει να πούμε όμως ότι οι έντιμοι τεχνίτες ήταν οι περισσότεροι. Το τηλεοπτικό συνεργείο έθεσε σε δοκιμασία συνολικά 7, 5 από τους οποίους έκαναν δίκαιες προσφορές και μόνο 2 προσπάθησαν να κλέψουν τον υποτιθέμενο ιδιοκτήτη του σπιτιού. Ας συνεχίσουμε με μία απάτη που είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς. Πίσω από αυτή την καημένη ηλικιωμένη γυναίκα, κρύβεται στην πραγματικότητα μία απολύτως ξεδιάντροπη και θρασής απατεώνας. Όπως παρατήρησε μία ομάδα με κάμερες από τη Νέα Υόρκη, η γυναίκα προσποιούταν ότι ήταν μία άρρωστη ζητιάνα κατά τη διάρκεια της ημέρας, αλλά το βράδυ, αφού είχε συγκεντρώσει αρκετά χρήματα, έμπαινε στο αυτοκίνητό της και έβγαινε μετά ως μία νέα υγιής γυναίκα. Όταν όμως το τηλεοπτικό συνεργείο την έφερε αντιμέτωπη με την άθλια απάτη της, εκείνη σιώπησε και εξαφανίστηκε γρήγορα από το συνηθισμένο σημείο επαιτίας της, όπου δεν την έχει δει κανείς έκτοτε. Οι περισσότεροι απατεώνες εντοπίζονται εκεί που διακυβεύονται πολλά χρήματα, για παράδειγμα στο πόκερ, αλλά οι απατεώνες δεν χρειάζεται πάντα να είναι ιδιαίτερα έξυπνοι. Το 2022, ένας επαγγελματίας παίκτης πόκερ ονόματι Τζούλιο Σετίλα πιάστηκε να εξαπατά κατά τη διάρκεια μιας ζωντανής μετάδοσης μπροστά σε χιλιάδες ανθρώπους. Κατά τη διάρκεια της μετάδοσης, η οποία διήρκησε αρκετές ώρες, ήταν σαφώς ορατό πως κοιτούσε τα χαρτιά του ατόμου που καθόταν δίπλα του. Επίσης ήταν πολύ θρασής και κάθε φορά που κέρδιζε το ποτ, πανηγύριζε και πίστευε στη συνέχεια ότι ήταν και μια πραγματική ιδιοφυΐα στο πόκερ. Λιγότερο μετά από 24 ώρες, οι διοργανωτές του απαγόρευσαν ισόβια την είσοδο, αλλά η απάτη του δεν είχε καμία νομική συνέπεια. Αυτό ήταν το βίντεό μας για σήμερα. Κάντε like αν το βρήκατε ενδιαφέρον και τα λέμε την επόμενη φορά εδώ στο Αξίζει να Γνωρίζετε.